Ο οποίος λέει μετά. Πιο ηλίθια πολιτική από την πολιτική λοιπόν, του Μουσολίνη με τους... Κύριε Ρίζο, τι θα πεις εσύ, για πες τα δικά σου. Θα πω το εξής, ότι πραγματικά μέσα από αυτά που λέμε βγαίνει πραγματική αλήθεια. Έβαλα, δώσε πρώτα το λόγο στους στρατιωτικούς ναι. να πούνε το κλίμα. Ναι, ναι. Βγαίνει η αλήθεια. Ο κύριος Δροσογιάννης είπε ότι οι Έλληνες είχαν προετοιμαστεί ψυχικά. Είπε επίσης, και εσείς είπατε, κύριε Πρόεδρε, ότι εγνώριζε ο ελληνικός λαός ότι την τορπιλισμό της Έλλης τον είχε κάνει η Ιταλία. Βεβαίως μη μου πείτε ότι ο ελληνικός λαός είχε πάει να κάνει διακρύβωση της τορπίλης. Το ξέραμε. Έτσι. Από πού? Από τον Πύργο. Ένα λεπτό για να μιλάμε το σοβαρά. Ξέρω. Από κάπου είχε εν τέχνος περάσει στο λαό ποια είναι η αλήθεια. Από κάποιες υπηρεσίες. Γιατί την ανίχνευση της τορπίλης και τον έλεγχο της τορπίλης τον κάναν κάποιες στρατιωτικές υπηρεσίες. Που είπανε τότε ότι είναι Ιταλική. Έτσι τα ξέρω εγώ τουλάχιστον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, είχε προετοιμαστεί ψυχικά ο λαός. Είχε εξοπλιστεί, όπως είπε ο κύριος Καρταλαμάκης, από το 35 σε κατάσταση ανυπαρξίας του στρατού. Είχε περιέλθει το 40 να έχουμε έναν οργανωμένο στρατό. Είχαν φτιαχτεί τα οχυρά του Ρούπελ και μάλιστα προς ποια κατεύθυνση, προς τη Βουλγαρία. Και γιατί η Βουλγαρία? Διότι η Βουλγαρία ήταν ο σύμμαχος της Γερμανίας. Και ρωτάτε, αφού είχε προετοιμάσει ψυχικά το λαό, αφού είχε εγνώριχε προεράσει τον κόσμο ότι ο τορπιλισμός της Έλλης έγινε από τους Ιταλούς. Είχε δηλαδή κάνει το φρόνημα των Ελλήνων, η τότε κυβέρνηση, όποια κάνει, δεν με ενδιαφέρει, να είναι αντίθετη με τους Ιταλούς. Εν αντιθέσει προς τις σημερινές καταστάσεις, που ενώ μας παίρνουν τη Μακεδονία, εμείς και τη Βόρεια Ήπειρο την κάνουμε Αλβανία, Νότια Αλβανία, εμείς καθόμαστε και καθεύδουμε. Ασχολούμεθα με άλλα, με φωτογραφίες. Πάω παρακάτω. Χρήστο, μην μπαίνεις σε αυτό δεν το μπαίνω, θέμα. Λέω την αλήθεια, Πρόεδρε, και επειδή είμαι δικηγόρος. Και επειδή είμαι δικηγόρος και είμαι υποχρεωμένος να πω την ναι, αλήθεια. Ναι, δεν φτάσαμε. Εδώ. Και... Λοιπόν, προχωράμε, δεν φτάσαμε. Και το πέρασα. Θα σας αντρέψω τι κάνουμε και τι και κάνατε. Συνεχίζω. Και τι έκανε κάνατε, τα οχυρά του Ρούπελ. Και είπε, όπως είπε και ο πρέσβης, ο τόπο Μεταξάς. Δεν νομίζω ότι ξεσήκωσε κανέναν το Μεταξάς την είχαν το ρωτήσει. Βέβαια, ο ελληνικός λαός εξεπροσωπεί το εκείνη την εποχή. Αυτή ήταν η ηγεσία του. Από τον βασιλέα Γεώργιο και από τον πρωθυπουργό. Μην ξεχνάς, ότι η Ελλάδα ναι. είτε εξεπροσωπείται από τον Μεταξά είτε από τον βασιλιά. Η Ελλάδα, ήταν σύμμαχος της Αγγλίας. Βεβαίως. Οι Εγγλέζοι είχαν δώσει εδώ υπηρεσίες κλπ. Και είχαν και στρατό. Το ναυτικό τους εδώ, βεβαίως εδώ. Αργότερα δε, προτού κάνουν την επίθεση οι Γερμανοί, δηλαδή όταν τα γερμανικά στρατεύματα διέβησαν το Δούναβι. Μάλιστα. Και φτάσανε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ήθελε εδώ μια ταξιθεία ολόκληρη. Βέβαια. Λοιπόν, ήδη είχαμε ταχθεί. Άρα λοιπόν. Είχαμε ταχθεί. Αλλά λοιπόν, εκείνο που είπε ο στρατηγός ο Δροσογιάννης. Ποιο? Γιατί σταματήσαμε στις 15 Γενάρη και δεν τους πετάξαμε στη θάλασσα που τα είχαν πανικοβληθεί. Είχαν αλλάξει 6 στρατάρχες της Αλβανίας. Δεν είμαι εις θέση να γνωρίζω γιατί εδώ, η πολιτική. Συγγνώμη. Ναι. Διεύθυνε ο Μουσολίνη ο ίδιος επιχειρήσεις. Τον Μάρτιο ή την Άνοιξη στην Τρεπεσίνα, στο Αυγό, πώς το λέγανε εκεί, στον Τεπελέγγι. Εγώ ήμουν στον Βόρειο Μέτωπο. Yeah. Ήμουν στον Βόρειο Μέτωπο. Εμείς κάναμε την επίθεση, λέω ανόητη, στις 7 Απριλίου. Μετά από 9 μέρες, 10 μέρες. Όχι, σε 6 Απριλίου επιτίθενται οι Γερμανοί. Α, μιλάτε, συγγνώμη, γιατί είπατε Νοέμβριο προηγουμένως. Είναι η πρώτη, λέω τώρα μετά, εναντίον των Γερμανών. Ενώ λοιπόν η Γερμανία επιτίθεται σε 6 Απριλίου, σπάει η άμυνα της Γιουγκοσλαβίας όλη, 2.000 αεροπλάνα βομβαρδίζουν το Ρούπελ, όχι το Βελιγράδι, το Ζάγκρεπ, τη Λουμπλιάνα, τελείως και σε 4 μέρες τα τάγκς, στρατηγός του... Εγώ τα έχω ζήσει γιατί ήμουν εκεί. Κατεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και έτσι ενώ τα οχυρά μηνθήκαν 4 μέρες, παραδοθήκαν διότι πλαγιοβλήθηκαν. Και διατάχθη η παράδοση τότε από το Γενικό Επιτελείο, διότι κατεβήκαν τα... Λοιπόν, επειδή... όμως ναι. είπε ο στρατηγός και έπρεπε να το σημειώσεις. Το σημείωσα. Ότι στις 14/1/41 η τελευταία κατάληψη ήταν η κλεισούρα. Μάλιστα. Παραδείγματος χάρη. Ή και οι άλλες. Από εκεί και ύστερα καθυλωνόμαστε.
Και λέμε, γιατί δεν προχωρούμε. Εμείς, γιατί βρέθηκαν να είμαι στο μέτωπο. Βέβαια. Γιατί δεν προχωρούμε. Γιατί δεν προχωρούμε, τι είπανε. Ότι τάχα απομακρυνόμαστε από τις βάσεις, δεν έχουμε εφόδια υποπές και δεν έχουμε εφόδια. Δεν έχουμε πυροβολικό. Πώς πηγαίναν τα εφόδια τότε, πρόεδρε. Άλλο, εντάξει, μέχρι εκεί. Έτσι είπανε. Εάν είχαμε όμως εφόδια, τότε θα ήταν η τύχη του πολέμου. Εν πάση περιπτώσει, συμπλήρωσε. Αυτά είναι στρατηγικά. Συγγνώμη, πρέπει, κύριε πρόεδρε, να επέμβω σε αυτό το γιατί δεν του ρίξαμε στη θάλασσα. Άκουσα και τον κύριο Δρασογιάννη. Για να του ρίξουμε στη θάλασσα, το γράφει και ο Γκράτσι. Έπρεπε να έχουμε αεροπορία να καλύπτει. Εμείς δεν είχαμε αεροπορία. Η αεροπορία μας τότε που λέτε ακριβώς έχει μείνει μισή. Ανταλλακτικά από Πολωνία δεν μπορούμε να πάρουμε. Από Αγγλία δεν μπορούμε να πάρουμε. Από Γαλλία δεν μπορούμε. Εντάξει, όλα... να μην τους ρίξουμε στη θάλασσα. Να καταλάβουμε το Ελμπασάν. Ζητήσανε, ο βασιλιάς ζήτησε ο Γιώργιος από τους Εγγλέζους. Γιατί όταν επιτεθήκαμε εμείς για το Ελμπασάν, μας πετσόκοψαν. Ένα μα ζητήσαμε αεροπλάνα. Είναι βέβαιο ότι ζητήσαμε αεροπλάνα για υποστήριξη. Για να γίνει το κυνήγι για τη θάλασσα. Λοιπόν, συγγνώμη για να συμπληρώσω. Είχε γίνει λοιπόν συνεννόηση με το Ιουγκοσλαβικό ή το Σερβικό επιτελείο να γίνει επίθεση από το δεξιό μας εναντίον των οχυρών εκείνων. Είχαν κάνει οι Ιταλοί. 7 χιλιόμετρα άμυνα είχαν φτιάξει εκεί πέρα με πολυβολία, με τσιμέντο κλπ. Κλπ. Γιατί εμείς καταλαμβάνουμε την πρώτη γραμμή αντιστάσεως. Αποδεκατίζεται στη δεύτερη το τάγμα, το δικό μου, και ένα τάγμα του 23ου συντάγματος, 22ο και 20, το 18ο. Επεμβαίνει άλλο τάγμα, δεν μας ενισχύουν οι Σέρβοι από δεξιά και την άλλη μέρα γυρίσανε πίσω. Δηλαδή, ενώ επετέθη η Γερμανία, έπρεπε η διάταξη αμυντική που ήταν τότε απάνω να παραμείνει έτσι. Όχι να κάνουμε πίσω. Σε 7 Απριλίου, όταν η Γερμανία ήταν βέβαια ότι δεν είναι. Καταρχάς, μιλάμε για 7 Απριλίου που όταν δεν υπήρχε ο Μεταξάς. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Εντάξει, τελειώσαμε. Πάμε στο τελειώσαμε. Λοιπόν, τώρα να μας πει, συγγνώμη, Χρήστο, θα σου δώσω το λόγο ύστερα. Μία παρέμβαση, επιτρέπετε. Να μιλήσει πρώτα ο κύριος Τσαπακίδης να μας πει για τα γεγονότα. Ναι. Μια διακοπή, νομίζω ότι θα έχει πολλά να μας πει ο κύριος Τσαπακίδης, να τα δούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να κάνουμε τη διακοπή που ορίζει το κοντρόλ. Εδώ έχουμε και τις διαφημίσεις, έχουμε κλπ. Μάλιστα.